Λοιπόν, μία μέρα ήμουν στο Μαφίδι, στον Αείπνιστο, τον Κώστα, στο σπίτι του και κουβεντιάζαμε. Φύψαμε, λέει αυτός εκεί κάτι, έλεγα εγώ κάτι. Κάτω από το Μαφίδι έμενε κάποιος ιερέας, πατήρ Παναγιώτης Σινιώρος, δεν ξέρω να ζει, μάλλον δεν ζει, όπου να είναι ο Θεός μαζί του, να μην πάει σπιτώσει. Και ανέβηκε πάνω. Τι ωραία πράγματα ακούω εγώ εδώ πέρα, λέει. Ήταν η Μερακλής, τη Μυτιλίνη καταγωγή του, μουσικολογιότατος και καλύφωνος. Τι ωραία πράγματα, λέει. Πού ψάλεις, λέω, είμαι στον Δημήτρη, του λέω, σωστά λύσα, στο δάσκο. Δεν έχεις μια κυρία εκεί, μου λέει, στην ορία που είμαι εγώ να ψάλεις. Του λέω, πού είστε εσείς, είμαι εσείς εδώ που πήγε στο ήλιο. Λέω, δεν ξέρω πού είναι, θα περάσω μόνο σε πάνω. Εγώ τότε έμενα στην Φωκύρος Λέβη. Και στο τέλος Πατησίων έμενε ο Μαφίδης και αυτός. Περάσω εγώ, μου είχε αυτοκίνητο. Περάσω σε πάρα εγώ, μου λέει. Πάμε, του λέω. Και με πήρε. Θα φέρω, του λέω, κι άλλους μαζί. Πήρα από 5-6 άτομα μαζί μου. Του είχα από τη φοιτητική ένωση, τη χοροδία που είχα κάνει. Και αυτό πρέπει να και αυτό να το θίξουμε, να το πούμε. Λοιπόν, και πήγαμε. Όταν πήγα στην εκκλησία, ξαφνικά ο προϊστάμενος, μόλις με Γιουρισάκη, τι γυρίζεις εδώ, με γνώριζε. Ήτανε ο μακαριστός Ελευθέριος Νήσης, ο επίσκοπος ο οποίος δυστυχώς είχε κακό τέλος. Αυτός ήτανε Χαλκίτης, τον γνωρίζει στη θεολογική σχολή εγώ και στο Πατριαρχείο. Και με θυμήθηκε. Και μου λέει, τι, λέω, πάτε Παναγιώτη μου είπε να ψάλω. Έλα, έλα να ψάλεις πολίτικα εδώ, μου λέει και τα λοιπά. Και φέρα λέω και τα παιδιά μαζί μου όλους και τα λοιπά. Και άρχιε ψάλα. Όταν αρχίζαν και ψάλα αυτοί, ενθουσιάστηκαν βέβαια. Λέει ο Παπαλευθέρης, τα παιδιά θα μείνουν εδώ. Και φεύγουν. Του λέω, τι, πώς θα μείνουμε εδώ, του λέω. Εγώ έχω υποχρεώσεις. Τα παιδιά δεν ξέρω αν μπορούν να έρθουν. Τα παιδιά δεν είχαν υποχρεώσεις, ήταν απλώς κανονάρχες. Δεν ήταν ούτε καν βοηθή δηλαδή. Δηλαδή ο Στράτος, ο Κοφόπουλος, ο Φώτιος, ο Γιανακάκης, ο Θόδωρος, ο Γιανακάκης. Αυτοί ήταν στο Μαγούρι. Ήταν. Και κάτι άλλο. Οι μεγάλοι ψάλτες, περισσότεροι, δεν θέλανε οι βοηθοί τους να γίνουν ψάλτες. Δηλαδή, όχι να μην γίνουν ψάλτες, να μην προοδεύσουν. Γιατί άμα προοδεύσει, αφήνει σου λέει, θα γίνει ψάλτες. Δεν θα έχω βοηθό, αφού ψένανε αφιλοκερδός. Είχαν ολόκληρο χορό. Ο Φώτης είχε καταπληκτική φωνή. Ο Θοδωρός είχε, ο Στράτος επίσης, καταπληκτικές φωνές ήταν αυτές. Αυτοί ακούγανε, μαθαίνανε και ήταν πολύ καλή βοηθή. Σου λέει, αμά μου φύγει, θα γίνει. Και έτσι δεν τους προδούσαν. Τους σταματούσαν μέχρι σε ένα σημείο. Είχε το θάρρος να φύγεις, κάτι θα κάνεις. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τους συγκέντρωσα τότε και πήγαμε σε αυτό το ναό. Και σας είπα να μείνετε. Και μείναμε. Και μείναμε κιόλα. Εγώ πέρασα από επιτροπή, πήγαμε μαζί με τα παιδιά, πήραμε, γιατί πρέπει να πάρουν διορισμό. Το διορισμό τον πήρα μετά από 2 χρόνια μας το δώσε. Το διορισμό στην Επιτροπή. Στην Επιτροπή θυμάστε. Όταν, πια. Στην Επιτροπή ποιο ήταν. Στην Αττικής και Μεγαρίδος στην Μητροπόλη. Τότε αριστερός ήταν ένας θεολόγος. Συγγνώμη, καθηγητής. Και είχε δυσαρεστηθεί κιόλα γιατί επειδή είχε φύγει ο ψάλτης, είχε περάσει αυτός δεξιά. Και όταν πήγαμε εμείς, του λέει ο παπάς, ξαναπέρασε αριστερά. Να ψάχνουν τα παιδιά δεξιά. Και δυσαρεστήθηκε, έμεινε 6 μήνες. Είχε πάρει και μετάθεση μετά, έφυγε σαν καθηγητής. Έφυγε. Μετά ήρθε ο Γρηγοριάδης. Αυτός, δύο αδέρφια ήταν. Ο ένας έψαινε στην Ευαγγελίστρια αριστερός του Στράτου. Ο Στράτος ακόμα δεν είχε πάει στην Ευαγγελίστρια, ήταν στην Αγία Μαρίνα. Και και ο αδερφός του. Ο αδερφός του ήρθε σε μένα. Πολίτες, παλιοί πολίτες. Καταπληκτική ψάλτης, με ωραίο ύφος. Εκεί δέσαμε πολύ ωραία, ήταν αυτός ο αριστερός. Αλλά ήταν λίγο φιλάστερος, ήταν 2 χρόνια έψαλε αυτός αριστερά. Μετά ήρθε ένα παιδί το οποίο πήγε από το Αγρίνιο, ήταν δεν ξέρω τι, καθηγητής μουσικής και είχε άνοιξε 2 εκεί. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, βέβαια δεν είναι στη δικιά σου, είναι μεγαλύτερος. Είναι στη δικιά μου λίγο πιο μικρός από μένα. Μετά ήρθε ένας κάποιος Καλιακμάνης. Αυτόν μπορεί να τον ξέρετε. Και αυτός
Έψαλε. Όλο αυτό το διάστημα ο Φώτης Γιαννακάκης με τον Θόδωρη ήταν η βοηθή μου στην ζωολογοπηγή, μαζί ο Θωμάς ο Μούσης και ο συλλογινός ο Δημήτρης. Για 2,5 χρόνια περίπου ήταν εδώ μέσα στη χώρα μου, λέω εδώ μέσα στο τώρα, βοηθός μου ήταν ο Φώτης. Ψάφτης αριστερά, του λέω του Φώτη, Φώτη, πένα αριστερά. Ευκαιρία είναι. Ετοιμάζει, έτοιμος δηλαδή. Πάει αριστερά ο Φώτης. Δεν είναι κανένας μέρος. Μόλις στη λειτουργία θα ενωθούμε ξανά. Όλοι στέλνουν όρθρος, ερχόταν δεξιά, πάνε είμαστε όλοι μαζί χώρος. Αυτό γινόταν στην πόλη άλλες φορές. Και στην πόλη, πολλές φορές γινόταν. Και αυξήθηκε το έσοδο μας, διότι πήραμε και το μισθό του αριστερού. Οπότε πήραν περισσότερα λεφτά τα παιδιά. Διότι από το μισθό που πάνω εγώ. Το μοίραζα, ναι, τα μοίραζα σε όλους και. Κακά τα ψέματα. Όλοι ήταν φοιτητές, είχαν ανάγκες. Κατάλαβα τι είναι. Ήταν βασικό, ας πούμε, να του δοθεί ένα κίνητρο. Και ψέναμε και ωραία. Εκεί πόσα χρόνια μείνατε στο ναό αυτό, 22 χρόνια. Έκατσε άλλα 2 χρόνια ο Φώτης αριστερά. Ο Παπαλευθέρης, ο Νίσης, του είπα. Άλλαξε ο Μητροπολίτης Περιστερίου και ήρθε ο Καβάλας, έγινε Περιστερίο. Και γνώριζε τον Νίσης, τον Παπαλευθέρη τότε, τον προϊστάμενό μας, και τον πήρε στο Περιστέρι για πρωτοσύγγελο. Και μου λέει ο Παπαλευθέρης, ο Νίσης, εγώ θα πάω στην Ευαγγελίστρια, στο Περιστέρι. Θέλεις να έρθεις με τα παιδιά? Του λέω, Παπαλευθέρη, εγώ δεν θα έρθω. Πρώτον, είναι 2 οι λόγοι. Πρώτο και κυριότερο για μένα είναι ότι εκεί υπάρχει ένας δεξιός ψάλτης. Τι θα πούμε αυτό, ότι διώξουν αυτόν και θα πάω να πάω. Ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ύμνα. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Πρώτο αυτό. Και δεύτερο, από εδώ δεν έχω σκοπό να φύγω, λέω, και ούτε να συνεχίσω και πολλά χρόνια, γιατί θα ανοίξω φαρμακείο εδώ. Στη γειτονιά με ξέρει όλος ο κόσμος. Με λάτρευε ο κόσμος εκεί. Οπότε λέω, γιατί να ανοίξω. Και σε αυτό πάλι με βοήθησε ο Θεός Πνευματικός και εκεί, ας είναι κάτω, πήρε ο γιος μου το φαρμακείο. Συνεχίζει. Αυτό είναι ο λόγος. Πρόσεχε. Και του λέω, όμως, μπορεί να πάρει τα παιδιά. Να κάνεις πρόταση στο Φώτη, να του πεις, μπορούν τα παιδιά. Θα ετοιμάζω, θα προετοιμάζω, του λέω. Δηλαδή, πλέον, ξεπέρασαν το πρώτο στάδιο που είναι άνετα. Και έφυγε ο Φώτης με τον αδερφό του, και μερικά άλλα παιδιά της Χοροδίας Φοιτητικής Ένωσης, που πρέπει να πούμε και για τη Φοιτητική Ένωση, και πήγαν εκεί. Έτσι χωρίσαμε, δηλαδή, και πήγε. Ξεκίνησε από εμάς
και πήγε εκεί πέρα. Τώρα, πώς έτυχε να είμαστε μαζί. Είναι και αυτό ένα θέμα, πώς δηλαδή, πήγαμε έτσι, στον λόγο πήγε. Πώς. Εγώ επειδή είχα το μικρόβιο της χοροδίας από μικρός, από τη θεολογική σχολή, με αυτό το καψόρι που μου κάνανε τότε που με ερχόντουσαν, και ήταν και ο Ιωσήφ Κωνσταντινίδης, ο Θεός χωρέστον ο μοίρεψος, φίλος μου εκεί, μου λέει, ρε Διονύση, με θυμάσαι που είχαμε κάνει τη χοροδία στη θεολογική σχολή. Δεν το κάνουμε στη ΦΕΚ, μου λέει. ΦΕΚ ήταν η φοιτητική ενός, δεν μπορούσα. Δεν το κάνουμε στη ΦΕΚ, μου λέει. Ακούτε την ταξική μας εκπομπή, η εκκλησία μας και η μύτη, που γράφει, επιμελείται και σας παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, Γιώργος Κυριακάκος. Βυζαντινή χοροδία της Φοιτητικής Ενώσεως Κωνσταντινοπολιτών υπό την διεύθυνση του Διονυσίου Γούτσε. Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Υπάρχουν Κωνσταντινοπολίτες. Και μου βρήκε όλους αυτούς που έχουν στις φωτογραφίες που σας έδωσα. Σε εμάς, στην φαρμακευτική ήταν ο Φώτης. Στην ιατρική ήταν ο Θόδωρος. Σε μια ασχολητή μου που ήταν ο Στράτος. Ο Στέφανος, ο Νάκης, ο Ασπρίδης, παπαδοπέδι, αυτός ήταν στη φυσικομαθηματική, πήγαινε για αυτός, φυσιοθεραπευτής. Ο Βαρελόπουλος ήταν στο μαθηματικό. Σε όλες τις σχολές. Όλους μαζί τους μαζέψαμε στη ΦΕΚ, τους λέμε παιδιά, εγώ, ο Ιωσήφ και ο Βαρελόπουλος είμαστε οι ιδρυτές αυτής της χοροδίας. Μαζί τα αποφασίσαμε οι τρεις και είπαμε να κάνουμε χοροδία. Και αρχίσαμε, ειδοποίησαμε όλους τους άλλους και τους μαζέψαμε και κάναμε αυτή τη χοροδία. Με την οποία κάναμε όλες αυτές τις εμφανίσεις στην ΕΝΕΔ, κάναμε την εμφάνισή μας στο Μεγάλο Πεύκο, τότε μας κάλεσε η τότε εθνική κυβέρνηση λεγόμενη. Ενώ υπήρχε βασιλάς, ακόμα αντιβασιλεία είχε, δεν είχε καταληθεί το βασιλείο. Και πήγαμε για δοξολογία, κάναμε εμφανίσεις σε διάφορες εκκλησίες, κάναμε εμφανίσεις στον Πανασό, στην πλατεία Κυρίτσι. Όλα, όλοι αυτοί γίνανε οι περισσότεροι αντιπολίτες. Εσύ είχατε από αυτή τη χοροδία, είχατε από αυτή τη χοροδία. Την ομάδα σας. Ναι, από αυτή τη χοροδία όμως εγώ δεν είναι ότι τους υποστήριξα μόνο εκεί πέρα, τους υποστήριξα και στον Άγιο Δημήτριο. Στον Άγιο Δημήτριο Αμπελοκήπων. Εκτός από τα μυστήρια που είχα εγώ και στις καθημερινές, πολλοί ζητάγανε χοροδία και θέλανε τρίφωνα τετράφωνα για να ξέρει ο κόσμος ότι εμείς δεν είμαστε ανίκανοι να κάνουμε τρίφωνα και τετράφωνα. Αυτοί που είναι μόνο για τρίφωνα και τρίφωνα δεν μπορούν να ψάχνουν Βυζαντινά. Δεν ξέρω αν κατάλαβες τι εννοώ. Ήταν και μόδα πολύ τότε. Δεν άκω. Στους γάμους ζητάγανε χοροδία. Μου λέει ο προϊστάμενος, τι θα γίνει, Διονύση, θα κάνω. Μη στεναχωρίες, του λέω. Πάρω τα παιδιά εγώ 3-4 παιδιά. Έχω πολλά, 15 του λέω. Κοίταζα εγώ ποια παιδιά έχουν περισσότερη ανάγκη την οικονομική και τους είχα. Τους έλεγα την Κυριακή στο καφενείο. Καθόντουσαν απέναντι στο καφενείο,
Μόλις ήταν ένα χωροδία, σφύριζε από εκπόντουσα. Ψέναμε, παίρναν το χαρτζηλίκι του Αγγλέ, βγάζανε σημαντικά λεφτά. Γιατί κάθε κερκή είχαμε 4-5 χωροδίες. Κατάλαβες γιατί την εποχή εκείνη. Και προσπαθούσα να βοηθήσω περισσότερα αυτούς που είχαν περισσότερη ανάγκη. Ο κόσμος όμως που άκουγε να ψάλετε στην Εκκλησία Βυζαντινά, ας πούμε. Ναι. Ερχόταν και ζήταγε τέτοιου είδους χωροδία τετράφωνη. Δεν ήθελα να του ψάλετε. Στα μυστήρια, όχι, υπήρχαν που θέλανε Βυζαντινοί. Ψάλαμε και Βυζαντινά. Για μας το Βυζαντινό ήταν το στοιχείο μας. Το άλλο ήταν το κάναμε αφού το ζητάει άλλο. Λοιπόν, δεν είναι ότι το κάναμε με ευχαρίστηση. Πάντως υπήρχε κόσμος που ζήταγε δηλαδή και τη... Βέβαια, δεν θέλουμε, ακούγανε αυτά τα τετράφωνα να κάνουν δεξιά. Και ψάναμε. Και έτσι τακτοποιήθηκαν όλα τα παιδιά, λίγο πολύ. Ακολουθεί ένας ένος ιδιόμελος του τριοδίου της σημερινής Κυριακής. Εννοώ την ημέραν εκείνη και την ώραν. Ισύχων πλάγιων του Δευτέρου. Πέρασε αριστερά, ήρθε αυτός στο αναλογείο, δόμεστος, βοηθός. Λοιπόν, θα το τονίσω, βοηθός, δόμεστος, βοηθός. Ήρθε αυτός. Έκατσε 2 χρόνια βοηθός και πέρασε αυτόν αριστερά μετά, που είσαι πιο φωτιά. Αυτή την πορεία ακολουθούσαμε, δηλαδή όλοι σιγά σιγά. Εσύ με να μάθω, πιάστε, μιλήστε. Ρωτήστε το Στάθη, πέστε του τι, για πέμπτης εμπειρίας από τη ζωοδοχοποιή, δεν θα σου πει. Και κάτσε τα 22 χρόνια και μετά πώς πήρατε, δηλαδή λόγω του φαρμακείου, αν καταλάβω καλά, πήρατε την απόφαση. Ακούστε να δείτε κάτι, εγώ όταν αρρώστησε η σύζυγός μου πρώτη, έπαθε υπάτωμα καρκίνο στο σηκώτη, στο ύπαρ. Η χειρότερη περίπτωση ήταν.
Συγκεκριμένα τότε ήταν ασκούμενος ο Θόδωρος ο Γιαννακάκης στο νοσοκομείο και ήταν και μέσα στο χειρουργείο. Και βγήκε κλαίγοντας, ας πούμε. Και κάναμε και παρέα. Μου λέει έτσι και έτσι. Τι θα κάνουμε, λέει, δεν κάνουμε τίποτα. Τρεις, τέσσερις, άντε έξι μήνες το πολύ, δεν έχει άλλη περίπτωση. Έψαξα εγώ, βρήκα, υπάρχει μεταμόσχευση ύπαδος, αλλά τότε ήταν πειραματικό στάδιο. Και αποφάσισα να πάω, μου λένε είσαι τρελός. Πειραματικό. Λέω τι πειραματικό. Το πείραμα κάποτε πετυχαίνει. Με μαθηματική ακρίβεια, αν τα αφήσω, τελειώσει. Τρεις, τέσσερις, πέντε μήνες τελειώσει. Εκεί υπάρχει μια πιθανότητα. Αν σωθεί. Και καλά αυτό το ρίσκα. Πήγα, έμεινα 7 μήνες περίπου στο λόγο. Εγώ υπέβαλα μια παρέτηση σε συνταγωγή και τη είπα: συγχωρείτε, δεν θα μπορέσω να συνεχίσω. Έχω άλλα προβλήματα κτλ. Και δεν κάνανε δεκτή την παρέτησή μου. Συνέχισαν τα παιδιά. Και όταν γύρισα, έζησε 2,5 χρόνια. Και είχε την ατυχία να πάθει την ίδια πάθηση στο μόσχευμα. Που λένε να. Έκανε 2 ώρες στη λιμένα θάλασσα για να σκεφτείς. Τέτοια είχε υγεία πολύ καλά. Και με όλα τα έφτιαξε εδώ και τέλος πάντων. Πάει αυτό. Μετά από 2 χρόνια, γύρω στα 3 χρόνια, 2,5 χρόνια και παντρεύτηκα. Γιατί μπορούσα να μιλούσα. Είχα μια κόρη η οποία ήταν στην εφηβεία. Δεν είχα τρελαθεί. Τι να κάνω στο γονεκείο, να πάω το παιδί μου να προσέξω. Είχα προβλήματα σοβαρά, ας πούμε. Αγκάστηκα, παντρεύτηκα. Λοιπόν, ορκίστηκα όμως το εξής. Δεν θα στερίζω από την δεύτερη σύζυγο αυτά που στερίζω από την πρώτη. Ενώ πόσα με προσέφερε η Εκκλησία που σας έλεγα, έχει και ορισμένα πράγματα τα οποία σε κάνουν να είσαι εγωιστής, εγωιστικά. Εγώ όταν πήγαινα στην Εκκλησία και έψαλα, ό,τι πρόβλημα και να είχα το ξέχναγα. Για μένα ήταν το καλύτερο φάρμακο. Την ώρα που έψαλα δεν σκεφτόμουν τίποτα. Ό,τι πρόβλημα να είχα. Και τότε που ήταν βαριά η σύζυγο μου, πάλι τα ίδια. Όμως μου λες εσύ, το Σαββατοκύριακο θα πάμε οικογενειακός, ξέρω, παρέα, δρομές και τα λοιπά. Θα έρθεις, δεν μπορώ, εγώ εκκλησία. Μου λες εσύ την άλλη φορά, δεν μπορώ. Το καλοκαίρι έτσι, δεν μπορώ. Ήμουν τελείως αντικειμενικός, δεν μπορούσα να πάω πουθενά. Δεν διαμαρτυρόταν η γυναίκα μου, αλλά το στερήθηκε όμως. Το στερήθηκε αυτό το πράγμα. Αυτό το ένιωσα πολύ έντονο και λέω, δεν θα απομακρυνθώ από την ψαλτική, θα ασχοληθώ με το σύλλογο, ούτε με διαφέρει πια το βιοποριστικό, γιατί πλέον, δόξα τω Θεώ, ήμουν καλά. Ο Θεός μου τα προσέφερε τα πάντα. Λοιπόν, αλλά θα ασχοληθώ τουλάχιστον να βγούνε παιδιά, να μπορέσω να μοιήσω παιδιά. Δηλαδή, γι' αυτό σας είπα, όταν σας πρωτοείδα και σας άκουσα, αυτός είναι και ο λόγος που ήρθα. Δεν πήγαινε, γιατί δεν μου αρέσει η δημοσιότητα. Ήρθα περισσότερο γιατί μου αρέσει τόσο σας άκουσα. Και λέω, κοίτα, ωραία, συνεχίζουμε την παράδοση. Να, νέα παιδιά, από αυτούς θα βγουν και άλλοι. Δεν είναι. Όσο και να πάρουν, ό,τι ποσοστό να πάρουν, κέρδος είναι. Να μην χάνε την παράδοση. Συνεχίζουμε με το δοξαστικό των ένων της σημερινής Κυριακής που ψάλεται ησύχων πλάγιων του Τετάρτου και λέγει την υψηλόφρονα γνώμη. Thank you.
σε αυτό είμαι τρελαμένος. Όπως και όταν πήγαμε στο, στην, και κάναμε τη συνεργασία στο εξωτερικό με τους Τούρκους που παίζανε, που είπαμε τα κοσμικά τραγούδια εμείς και οι, αυτοί χορεύανε, πώς λέγανε, πώς λέγαμε τότε. Ευχαριστές. Ναι. Λοιπόν, ήρθε ολόκληρο συγκρότημα με ούτη, σάζι, κανονάκι και τα λοιπά, του στείλαμε μερικά ελληνικά τραγούδια που γράψαν οι δικοί μας ψάπτες, δηλαδή κοσμικά, να τα μάθουνε και είχαν κάποιο καθηγητή, μαέστρο, από το Αϊβαλί. Και στο Παρίσι θα γινόταν η συναυλία. Μεγάλη, σαν 2.500 κόσμους. Την έχω. Αυτή είναι, αν θέλει να τη δείτε, και μου θα πει τι. Λοιπόν, είχαμε πάει με το βήμα του Παϊκού, 40 άτομα. Την ώρα που κάναμε την πρόβα, τζενεράρι, τη γενική, πριν την εμφάνιση, βλέπουμε ότι δεν συμφωνούσαν αυτοί μαζί μας. Δεν τα παίζανε σωστά όπως εμείς. Τους λέμε, λάθος τα παίζετε. Τους τα ξαναείπαμε εμείς, τους διορθώσαμε, τα σιγά σιγά κτλ. Στην ώρα της ξεκούρασης, στο διάλειμμα, κατέβηκαμε στο φάγη κάτω να πιούμε ένα καφεδάκι. Και είμαστε τώρα, καθόμαστε όλοι εκεί και είναι και ο καθηγητής ο Τούρκος. Και του λέω εγώ στα τουρκικά. Του λέω, πώς εσείς αυτά τα πράγματα δεν τα μάθετε. Που είναι πράγματα τα οποία μπορεί να τα αποδώσουν τα όργανα σας. Να πεις ότι έχετε όργανα τα οποία δεν μπορεί να αποδώσουν τα διαστήματα τα δικά μας εδώ. Κάτι καταλαβαίνω. Εσείς είδατε και το καμουνάκι, είδατε τα πάντα. Λέω, γιατί δεν μπορούσατε και τα έχουμε. Μου λέει, ξέρεις, τι γραφή έχετε. Εγώ ξέρω τι γραφή έχουν, αλλά ήθελα να τον προκαλέσω. Μου λέει, έχουμε ενότητες, ευρωπαϊκή μουσική. Έχουμε ενότητες. Φτωχά πράγματα. Του λέω, τι να κάνουμε, λέει, δεν μπορούσαμε να πάρουμε άλλη γραφή. Του λέω, γιατί δεν πήρατε την αρμένικη. Μου λέει, την πήραμε την αρμένικη, μετά την εγκαταλείψαμε. Του λέω, γιατί. Δεν ξέρω, μου λέει. Πρόσεξε, δεν ξέρω. Λέω, δεν θα μου γλιτώσει, θα το κάνω. Στριμώξε. Ναι. Του λέω, δεν ανοίγει. Εμείς γράφουμε τις νότες, λέει, και βάζουμε δικά μας κάτι σημαδάκια εκεί για να προσέξεις, πως γράφουμε εμείς προσοχή, στα πάπη της υπαρτούρας, γράφουμε προσοχή για να προσέξει ο, το μέλος της χοροδίας, μην κάνει κανένα λάθος, αν υπάρχει καμιά λεπτομέρεια. Αυτοί βάζουν κάτι σημαδάκια, βάζανε εκεί πέρα και αυτά δεν αποδίδαν όμως αυτές τις περιπτώσεις. Του λέω, θα περάτε την ελληνική, τη γραφή τη δική μας, τη Βυζαντινή. Λέει, δεν θα κάνετε κανένα πρόβλημα. Την ξέρουμε, λέει, τη Βυζαντινή. Την διδασκόμεθα στα πανεπιστήμια. Αλλά μου λέει στα τουρκικά, θα το πω, κουρτζαλάμπα από κούτσικα. Σημαίνει, μην το πολύ σκαλίζεις, γιατί θα βγει η ακαθασία στη μέση. Δηλαδή, σαν να παραδεχόμαστε ότι δεν έχουμε μουσική. Αυτό ήταν η πιο σημαντική παραδοχή. Παραδοχή. Διότι λένε τουρκική μουσική, και για αυτούς εδώ τους πολέμιους, τους στανίτσα του ενός του άλλου κτλ. Ήρθαν οι Τούρκοι, οι Αμανετζίδες, είπανε. Ποια μουσική είχαν οι Τούρκοι. Ποια μουσική είχαν οι Τούρκοι. Εδώ πέρα το λάθος το δικό μας είναι ότι πήραμε, στους ήχους δώσαμε αυτά τις αραβικές ονομασίες, Κιουρδί, Χιλιαζιάρ, Ινιγαμέντ κτλ. Ήταν όλα Φρίγιος, Δωρικός κτλ. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν δικά μας. Δικές μας ονομασίες. Κατάλαβες, είναι ώρες, τρελαίνεσαι. Εκεί την μέρα το ικανοποιήθηκα πολύ γιατί τον είχα πραγματικά. Μάλιστα. Και το παραδέχτηκε. Ανοίξω το στόμα μου γιατί και αξοχηθώ με
Σε αυτό το σημείο και μετά από μαραθώνιο συζήτησης με τον κύριο Διονύση Γούτσε, τέως πρωτοκανονάρχο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κοντά στον άρχοντα πρωτοψάλτη Θρασίβουλο Στανίτσα και μετέπειτα δεξιό ψάλτη του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Ηλίου, φτάνουμε σε ένα τέλος. Κλείσαμε μια μεγάλη ενότητα, κάναμε μια ιστορική αναδρομή. Μας διηγήθηκε ο δάσκαλος στην πορεία του από τη παιδική του ηλικία μέχρι και σήμερα. Υπόθηκαν και αρκετές οδηγίες, πρακτικές, χρήσιμες σε όλους μας, σε όλους τους συναδέλφους ιεροψάλτες, σε μαθητές και ειδικά σε όσους αγαπούν το πατριαρχικό ύφος. Νομίζω και Διονύση έχουμε να πούμε πάρα πολλά ακόμα και σε πρακτικό επίπεδο και να μας ψάλετε πράγματα, να ακούσουμε γραμμές που σιγά σιγά χάνονται και δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τους γνωρίζουν. Θα σας παρακαλέσουμε έτσι να μπείτε στον κόπο τουλάχιστον άλλες μία-δύο φορές να μας επισκεφτείτε, να μας τα ψάλετε, να ακούσετε και τους μαθητές μας. Ίσως να έρθει και στα αναλόγια μας, αυτό θα είναι μεγάλη χαρά για μας. Ευχαρίστως να σας βοηθήσω και στα παιδιά ακόμα. Δεν με κουράζει εμένα αυτό το πράγμα, ίσα με ευχαριστεί. Διότι ο σκοπός μας είναι αυτός εμάς. Αυτός ο σκοπός είναι ιερός. Διότι είναι κάτι κατά δικό μας η βυζαντινή μουσική, μας ανήκει. Δεν μπορούμε έτσι να απεμπολούμε αυτά που μας ανήκουν και είναι δικά μας να τα χαρίζουμε στους ξένους. Πρέπει να τα φυλάτουμε σαν κόριο οφθαλμού. Εγώ γι' αυτό ασχολούμαι και με το σύλλογο. Στο σύλλογο μουσικοφίλων, γι' αυτό πάω εκεί με τόσα χρόνια. Δεν έχω εγώ άλλη δουλειά να κάνω τώρα και σε αυτήν την υγεία ορμάδος και με όλα τα αυτά πηγαίνουμε. Όπως πηγαίνει και ο δάσκαλος που είναι πολύ πιο μεγάλος από μένα. Πηγαίνουμε. Γιατί το αγαπάμε αυτό το πράγμα. Και πρέπει να το υπηρετήσουμε. Να το υπηρετήσουμε πιστά όμως. Η Εκκλησία δεν είναι χώρος επίδειξης. Είναι χώρος προσευχής και χώρος μεταλαμπάδευσης. Και εμείς να τονίσω και εδώ ότι έχουμε ουσιαστικά ξαναγεννηθεί, δεν ξέρω πώς να το πω, μετά τη γνωριμία δηλαδή και με εσάς προσωπικά και με όλους τους υπόλοιπους ψάλτες από το Σύλλογο, μας έχουν δώσει πάρα πολύ τεράστια όθηση και πολύ βοήθεια βέβαια και όλα αυτά που εσείς τα θεωρείτε γιατί τα ζήσατε δεδομένα, εμείς τα ακούσαμε, κάποιοι από εμάς τα ακούσαμε και πρώτη φορά ίσως. Και πολύ σίγουρα και από αυτούς που μας βλέπουν τώρα και μας ακούνε, θα τα ακούνε και πρώτη φορά. Και είναι λεπτομέρειες τις οποίες μένουν αναπάντητες και ερωτήματα μετέωρα, τα οποία επειδή τα θεωρούμε λεπτομέρειες, τα αφήνουμε να περνάνε έτσι. Και ας πούμε, σε αυτά δεν υπάρχουν λεπτομέρειες εδώ, η λεπτομέρεια είναι που κάνει τη διαφορά. Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντική. Και δεδομένο δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα δεν προχωράει, δεν μεταλαμπαδεύεται, δεν διδάσκεται μόνο του. Χάνεται, δυστυχώς χάνεται. Πρέπει να είμαστε συνέχεια σε επαγρύπνηση και να αφήνουμε διαδόχους να είναι ενήμεροι, ούτως ώστε και αυτοί να συνεχίσουν την ίδια την πορεία. Διαφορετικά θα χαθούν. Γι' αυτό και η συνέντευξη αυτή έχει πραγματικά ανεκτήμητη αξία, γιατί θυμάστε αυτές τις λεπτομέρειες, τις οποίες δεν είστε πολλοί ακόμα που τις θυμάστε. Και ειδικά εσείς θυμάστε πάρα πολλά πράγματα, επειδή έχουμε πάρει πολλές συνεντεύξεις με τον Κώστα. Θυμάστε πάρα πολλές λεπτομέρειες οι οποίες πραγματικά μας βοηθούν και επειδή έχουμε και εμείς αυτό το μικρόβιο, όπως είπατε και εσείς πριν, νομίζω ότι και εμείς τις κρατάμε, προσπαθούμε και εμείς να τις εφαρμόζουμε και θα τις πούμε και σε έναν δυο ακόμα. Όλοι και κάτι θα αξιοποιήσουμε. Από τα τόσα που μας είπατε και το ένα δέκατο να πάρουμε να καθίσουμε. Μπορεί να θυμηθώ και εγώ ορισμένα πράγματα, γιατί είναι μια ζωή ολόκληρη, παιδιά. Είναι εδώ που τα λέμε γύρω στα 65 χρόνια τώρα που ασχολούμαι με την ψαλτική. Νομίζω θα πρέπει να κάνουμε και κάτι έτσι πιο ανοιχτό, γιατί θα χαρούν πολλοί άνθρωποι που ακούνε τις ηχογραφίες παλιές και συγκινούνται, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που συγκινούνται ακούγοντας τα κανονάρχακια και εσάς προσωπικά. Και δεν ξέρουν βέβαια ρωτήστε, ότι είναι ο Διονύσης Γούτσε. Ρωτήστε και εμένα που τότε δεν υπήρχαν τα μέσα της ηχογράφησης που υπάρχουν σήμερα.
Και δεν ήξερα αν υπάρχουν κασέτες που να μου θυμίζουν τη φωνή μου. Λοιπόν, μία μέρα ξεκίνησα να πάω στο δόχο πηγή το πρωί, την Κυριακή. Πρωί-πρωί είχε μία εκκλησιαστική εκπομπή. Δεν θυμάμαι ποια νου ήταν. Και λέει, θα σας βάλουμε τώρα να ακούσετε την εκκλησιαστική συνόδος από την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Και με το που αρχίζει, ακούω το κέλεσαν εγώ. Παρόλο να σκοτωθώ. Έκλαιγα στον δρόμο. Άκουσα την παιδική μου φωνή και λέω, κοίταξε να δεις τώρα, λέω. Εγώ είμαι αυτός, για να λέει 61, εγώ είμαι, κοίτα. Και δεν μπορούσα να οδηγήσω. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν. Και τώρα έχουν γεμίσει τα αυτά με όλα τα μέσα. Γιατί... Είστε ο πιο διάσημος κανόναρχος πλέον. Εντάξει, δεν έχω... Δεν με ενδιαφέρει ούτε η διασημότητα ούτε τίποτα. Εμένα με ενδιαφέρει να συνεχιστούν αυτά τα πράγματα. Πάντως είναι συγκινητικό και για μας. Αυτό που λέει ο Κώστας, ότι έχοντας στο μυαλό μας αυτές τις ηχογραφίες στα αυτιά μας, να σας γνωρίζουμε και να μας λέτε κιόλας. Εγώ είμαι διατεθειμένος, ειλικρινά σας λέω την υγεία μου, να έχω και να μπορώ. Στα παιδάκια που κάνετε μάθημα, εγώ να έρθω αφιλοκερδός, να παραστώ και αν χρειαστεί να τους πω και ορισμένα πράγματα. Έκλεισε, έκλεισε αυτό. Ειλικρινά σας το λέω. Εγώ δεν, εμένα με ενδιαφέρει να συνεχιστεί αυτό. Τίποτα άλλο. Δάσκαλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά.